εκεί. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Γιάννη Λεβίστα. Θα μας πείτε δύο λόγια για το παιχνίδι. Εντάξει, νομίζω καταρχάς να ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Υγεία. Μόνο αυτό είναι στην ουσία το πιο σημαντικό. Από εκεί και πέρα παίζαμε ένα παιχνίδι σε ένα δύσκολο γήπεδο μετά από μια διακοπή. Οφείλω να δώσω χαρακτήρα στους προσφυγιστές και σε όλο το team. Γιατί με τη νίκη αυτή δείχνουμε σταθερότητα, δείχνουμε συνέπεια. Πάντα μετά τη διακοπή, τα παιχνίδια θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή με δεδομένο ότι και την προηγούμενη εβδομάδα η Κυπούπολη έκοψε βαθμούς από τη Διάνο. Ήμασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, πήγαμε καλά στο μάτς, προηγηθήκαμε, είχαμε και τη φάση με το δοκάρι, με το Ρούπι, έγινε το 0-2 και νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο διαχειριστήκαμε πάρα πολύ σωστά το παιχνίδι, το κλειδώσαμε με το 0-3 και αν ήμασταν και πιο προσεκτικοί στην τελική ενέργεια, μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ. Δεν λέει κάτι για μας, δεν θα εφησυχαστούμε το που ξαναπεί στη διαφορά. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, θέλει πάρα πολύ μεγάλη συνέπεια. Και ήδη από τη Δευτέρα θα ασχοληθούμε με το επόμενο παιχνίδι. Πού είναι μετά Στρούμεν, ναι. Το έχω ξαναπεί, δεν ασχολούμαστε με τη διαφορά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και βήμα-βήμα, παιχνίδι-παιχνίδι, οφείλουμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ.